Πάμε και στη Φλόρινα τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε θέματα που βρίσκονται στην ειδησιογραφία. Θα καλησπέρισουμε τον Νίκο το φίλο. Νίκο, καλησπέρα και χρόνια πολλά στη Φλόρινα. Πολιούχος ο Άγιος Παντελήμονας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ακριβώς. Και να μας δώσει και το ρεπορτάζ για τον εορτασμό του Αγίου Παντελήμονα και στη συνέχεια θα δούμε και το ανάλογο ρεπορτάζ. Χθες, Δημήτρη, ας ξεκινήσουμε από χθες, από την παραμονή. Είχαμε πανηγυρικό εσπερινό. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελήμωνα, είναι μετροπολιτικός ναός της Φλόρινας και περιφορά της εικόνας πέριξη του ναού. Σήμερα που ήταν οι 27 εβδόμων πάντα γιορτάζει ο μετροπολιτικός ναός και φυσικά η πόλη της Φλόρινας, χτυπήσαν πρωί-πρωί καπάνας χαρμόσυνα μεταφέροντας το μήνυμα της γιορτής. Είχαμε τον πανηγυρικό εορτό όρθρο, καθώς επίσης και τη Θεία Λειτουργία. Παρευρέθηκαν οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, μεταξύ των οποίων και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Κασαπίδης Γεώργιος, καθώς επίσης και οι πολιτικές άλλες αρχές, ο Δήμαρχος Φλόρινας, ο κ. Γιαννάκης. Και ο Γιάννης Κιωσές, ο Αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας και ο κ. Βόσδου ήταν αρκετοί. Ακριβώς. Μάλιστα. Βέβαια υπήρχε και πάρα πολλοί κόσμος και μέσα και έξω και ιδιαίτερα έξω από τον ναό. Να αναφέρουμε εδώ ότι τα μαγαζιά, δηλαδή τα καταστήματα, ήταν όλα κλειστά, εκτός βέβαια από τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες αυτές είναι κλειστές μαζί με τα μαγαζιά του Νοεμβρίου, που γιορτάζει τότε η Φλόρινα την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους το 1912. Οροστάτησαν βέβαια ο σεβασμιότητος Μητροπολίτης Φλόρινας Πρασπών και Ορδέας, καθώς επίσης και ο σεβασμιότητας Καλαμαριάς, ο κύριος Ιουστίνος, ο οποίος έρχεται την καταγωγή από τη Μελίτη Φλόρινας. Ωραία. Χρόνια πολλά σε όλους τους Φλωρινιώτες. Για μία ακόμη φορά, χρόνια πολλά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, σε όσους γιορτάζουν το Αγίου Παντελήμωνα σήμερα. Μάλιστα, να αλλάξουμε τώρα κλίμα, Νίκο. Δήμος Φλόρινας, άθληση για όλους. Πάμε να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έτσι είναι, Δημήτρη. Ο Δήμος Φλόρινας στο νέο δημοτικό πάρκο τοποθέτησε τραπέζια αθλημάτων και όργανα γυμναστικής, στοχεύοντας στην άθληση όλων και στην ποιότητα ζωής. Μάλιστα. Όργανα είναι τραπέζια, ήταν τραπέζια πινκ-πονκ, πινκ-μπολ, φιλέδες ποδοφόβολεϊ, όργανα κοιλιακής γύμνασης και έγινε διαμόρφωση στον οικείο χώρο. Σε λίγες μέρες, Δημήτρη, θα μπουν και οι τέσσερι πάγκοι σκάκι. Ωραία. Ένας ωραίος χώρος υπαίθριος άθλησης για όλους και όλες τις ηλικίες. Η άθληση βέβαια είναι δωρεάν. Μάλιστα. Ο Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης, ο οποίος βρέθηκε τις μέρες εκείνες της εγκατάστασης των οργάνων, παρακίνησε τον κόσμο να ασχοληθεί και να αξιοποιήσει τα όργανα αυτά, αλλά με σοβαρότητα και σεβασμό προς τον εξοπλισμό. Μάλιστα. Πάμε τώρα στη συμμετοχή των Σάρισον Φλόρινα στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Γυναικών. Νίκο. Δίνεται ακριβώς όπως είπες, η Σάρισες Φλόρινας, ομάδα πινκ-πονκ, πληρώθηκε να παίξει για τέταρτη βέβαια φορά ευρωπαϊκά. Είναι στον πρώτο όμιλο στην Ευρώπη και θα γίνει αυτό τον Οκτώβριο του 2021 στην Σλοβενία. Υπάρχουν πέντε ομάδες σε κάθε όμιλο. Οι δύο πρώτες από αυτές προχωράνε, οι άλλες τρεις παίζουν σε νέο θεσμό. Οι ομάδες του πρώτου ομίλου θα είναι από τη Ρωσία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Σλοβακία και φυσικά από τη Φλόρινα οι Σάριζες. Μάλιστα. Τώρα, πετυχημένη να πούμε και η συμμετοχή της Φωτιάδου στο Πανευρωπαϊκό Νεανίδων Big Pom από τη Φλόρινα. Δημήτρη, σωστά αυτό που προείπες. Πράγματι, πετυχημένη ήταν η παρουσία της Χρυσής Φωτιάδου στην Ευρώπη στο Big Pom Νεανίδων των Σάριζων Φλόρινας, εκεί ανήκει αυτή η αθλήτρια, που έγινε στην Κροατία. Εξαίρετη η εμφάνιση της ομάδας στο ομαδικό και στα ατομικά της Φωτιάδου. Δημήτρη, αθλήτριες ήταν η Χρυσή Φωτιάδου, όπως αναφέραμε, η Μαλαματένια Παπαδημητρίου και η Μαρία Δημητρίου. Δηλαδή, αυτές οι αθλήτριες αποτελήσαν την Εθνική Νεανίδων. Η ομάδα έπαιξε με Μάλτα, Λιθουανία, Λευκορωσία, Πορτογαλία και Λουξεμβούργο. Οι αθλήτριές μας, τα ατομικά, παίξανε με Βέλγιο και Σλοβενία,
όπου τίμησαμε τη Φλόρινα και τη χώρα μας. Μάλιστα. Τώρα να αλλάξουμε κλίμα και να κλείσουμε με τη σύλληψη ενός 53χρονου αλλοδαπού για παράνομη μεταφορά αλλοδαπής, Νίκο. Αστυνομικοί της ασφάλειας Φλόρινας προχώρησαν σε σύλληψη αλλοδαπού 53 χρόνων γιατί μετέφερε παράνομα αλλοδαπή. Αυτό έγινε στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομη διακίνηση ατόμων προς τη χώρα μας, βιοταχή επιβατικό, όπου η αλλοδαπή 56 χρόνων ήταν παράνομη και εκκρεμούσε σε βάρος της το μέτρο μη εισόδου. Συνελήφθησαν και οι δύο. Κατασχέθηκε το βιοταχή και σε βάρος της γυναίκας επιβλήθηκε πρόστιμο σχετικά με τον COVID-19. Σχεδικογραφία, χαρακτήρα κακουργήματος και ο αλλοδαπός Δημήτρη θα οδηγηθεί στον κύριο εισαγγελέα πυροελιδικών Φλόρινας. Μάλιστα. Και με το αστυνομικό ρεπορτάζ, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Είσαι.